Πηγαίνουν οι Τούρκοι ψαράδες συνοδεία ακτόρων και τους δείχνουν τα γενετικά τους όργανα οι Τούρκοι. Βγάζουν τα απλοπολιβόλα πάνω στα πλοία της ακτόρους, ξέρετε πάνω, και τους κομπερίζουν με τα όπλα. Και οι Έλληνες, οι Ιταλείς, τρελαίνονται. Να δούμε λοιπόν το βίντεο πώς αντέδρασε η Ιταλική ακτοφυλακή σε τινήσιους ψαράδες, οι οποίοι εισήλθαν παράνομα στα ύδατα της Ιταλίας, με πραγματικά πειρά. Με πραγματικά πειρά αντέδρασαν. Έχει τολμήσει ποτέ η Ελλάδα να διώξει τινήσιους Αργεντινούς Αιγύπτιους ή Τούρκους στο Αιγαίο που ψαρεύουν παράνομα? Ποτέ. Δείτε το βίντεο. Δείξω. Πραγματικά πειρά! Τα ακούτε? Εναντίον του σκάφους! Πραγματικά πειρά, παρακαλώ! Όχι μαϊμουδίσια! Πραγματικά πειρά! Τόλμησε ποτέ ελληνική κυβέρνηση να το κάνει αυτό? Παπαπαπαπα, πόλεμο θέλετε? Πρέπει να την θυμίσουν Αιγύπτιους ψαράδες με τους αγγελούς που την ψαρεύουν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Δείτε τι κάνε! Πήγε το σκάφος ακτεωρός, δεν σταματούσαν αυτοί. Δείτε τι κάνε! Το δώσε μία με την πρίμη. Με την πλώρη. Έτσι δεν είναι, Γιάννη? Με την πλώρη, παπ! Και εγώ αν έκανα σκάφος πολεμικό, θα έβαζα και έμβολο όπως τρίρις παλιά, μικρό. Για να τον μπουνάω μία το τουρκικό, χωρίς να δίνω όπλα. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι μερικά πράγματα που δεν σας τα λένε τα κανάλια. Μην τους πιστεύετε. Παραδείγματος χάρη, ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ελλάδα από τον Εύρο, ξέρετε? Ο Εύρος για την Ελλάδα είναι βούτυρος του ψωμί μας. Μπορούμε να κάνουμε παρέλαση με την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρετε ποια είναι η πραγματική απειλή? Να σας την πω τώρα λοιπόν. Για όλη τον Εύρο και τη Δυτική Θράκη, η πραγματική απειλή είναι το αεροδρόμιο βάση των τουρκικών UAV στην Κέσανη. Ή Κεσάνη λέγεται κανονικά. Έχουν στήσει ένα αεροδρόμιο με UAV οι Τούρκοι ακριβώς στα σύνορα. Που σημαίνει θα σηκωθούν και θα αμολυθούν όλα προς τον Εύρο. Και αν αμολυθούν όλα γιατί έχουν και πυράβλους, θα μας κάνουν ζημιά. Το αεροδρόμιο λοιπόν ανήκει στην 4η μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού. Με έδρα την Κεσάνη. Ελληνικό, να μην χρειάζεται πολύ μυαλό. Το μήκος του διαδρόμου είναι 1250 μέτρα. Το πλάτος του περί τα 25 μέτρα, ενώ διαθέτει και βοηθητικό τροχόδρομο. Δείτε εδώ, με αυτά είναι τα δικά του τα UAV. Τα UAV τα δικά του έχουν πυράβλους επάνω. Δεν είναι στα δικά μας τα μαϊμουδένια που απλά πετάνε και βλέπουν φωτογραφίες και βγάζουν βιντεάκια, λες και είναι πόρο ταινία. Όχι, να το, πειράμους κανονικούς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και να το πω ευθέως, είναι στα ελληνοτουρκικά σύνορα, δεσμεύει ουσιαστικά η Ελλάδα την περιοχή και απτύσσει δίπλα στα σύνορα με την Ελλάδα. Ήδους πτήσεις μέχρι τα 18.000 πόδια, πετάει αυτό εδώ. Που σημαίνει πολύ απλά ότι το αεροδρόμιο της Κεσάνης πρέπει να είναι υπάρχει με ένα στόχο της Ελλάδος. Πρέπει να το κάνουμε σουρωτήρι, οικόπεδο. Οικόπεδο, φλάτ, αεροδρόμιο. Να μην υπάρχει τίποτα. Σε αντίθεση με εμάς που κοιμόμαστε όρθιοι και μόνο αυτό, βγάζουμε και από τον προβατόνα την ταξιαρχία από πάνω. Την παίρνουμε τον προβατόνα. Αποψηλώνουμε, αφοπλίσουμε. Δείτε εδώ, τα βλέπετε αυτά. Οι Τούρκοι τα έχουν. Και να το είπα, η Μπαϊραχτάρ, και να με του Αζέρου τα δοκιμάζουν. Εμείς περιμένουμε τα Λαδοντούφεκα να μας στείλουν κάποια Ισραηλοί, κάποια οι Αμερικανοί. Και λες και δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε. Μπορούμε να κατασκευάσουμε. Η ΑΠ μπορεί. Αλλά τι κάνει η έξυπνη δημοκρατία, να σου το πω εγώ. Κάτι πολύ απλό. Το Bayraktar ξέρει τι κωδικό χρησιμοποιεί. Ε, κωδικό πτήσης. 1453. Το Bayraktar έχει κωδικό πτήσης 1453. Βγάλετε το μυαλό και σκεφτείτε λιγάκι. Σκεφτείτε λιγάκι. Η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει στέλν δημιουργήσει, αλλά η Νέα Δημοκρατία θα πουλήσει την ΕΑΒ. Θα τα πουλήσει. Όλα. Φουπ, κατευθείαν. Φίλες και φίλοι, αλλάζουμε.